Ξέρετε, διάβασα χθες νομίζω ότι οι εστιατόρες είναι έτοιμοι να παραδώσουν τα κλειδιά και έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο, αλλά δεν φταίει η κυβέρνηση αυτό με την έννοια, ωραία, να βγει η κυβέρνηση σήμερα και να πει ότι αύριο όλα τα εστιατόρια ανοιχτά. Όλη η εστίαση ανοιχτή, όλα τα μπαράκια ανοιχτά, όλες οι καφετέρειες ανοιχτές. Τι θα πείτε, ποιος θα είναι ο αντίλογος? Θέλω να τον ακούσω πραγματικά. Μια υπεύθυνη κυβέρνηση, η κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση, είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να λάβει υπόψη της το γενικότερο καλό, το γενικότερο συμφέρον, κυρία όπου Παπακώστα, μπορεί εσείς... να δίνει ανάση να τις κάνει και, και όπου και μπορεί και να το μαζεύει το σχοινί. Εσείς, ναι, αυτή είναι η δήλωση του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη, παραδώστε σε μένα τα κλειδιά, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο της εστίασης. Ήταν άτοπη, ήταν υπερβολή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι μια κατηγορία από μόνος του. Έχει δεν πει συνηθίζω. Δεν έχω ξύλινο λόγο ως πολιτικός, έτσι μιλάω εγώ, αυτό είπε. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, ξέρετε, που μπαίνουν στη διαδικασία και δεν θέλω πραγματικά να το κάνω να σχολιάσω τις δηλώσεις οποιουδήποτε. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Ο καθένας φέρει την ευθύνη αυτών τον οποίο λέει. Εγώ δηλώνω, καταθέτω πάντοτε ευθαρσώς τις απόψεις μου, κρίνομαι γι' αυτές, αναλαμβάνω πάντοτε την ευθύνη όλων όσων λέω. Πραγματικά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία και δεν θέλω να κρίνω αυτή. Καταλαβαίνετε όμως τους καταστηματάρχες που είναι κλειστοί από τον Εύρο και μάλλον και μέχρι το Πάσχα θα τους πάει, έτσι. Ναι, μα εσείς τώρα ακριβώς δεν πέφτετε σε μια, θα μου επιτρέψετε να πω, σχετική αντίφαση. Εσείς πριν μου λέγατε, εννοείται ότι.